Έναν εφιάλτη που κράτησε 8 ολόκληρα χρόνια, τα πιο τρυφερά στη ζωή ενός παιδιού, ζούσε μια 15χρονη στα Χανιά και η 8χρονη αδελφή της στα χέρια του ίδιου του του πατέρα. Τα κορίτσια από το 2014 μέχρι και το περασμένο Πάσχα φέρονται να υπέκυπταν σιωπηρά στις αρρωστημένες ορέξεις του δράστη. Την ώρα που η κοινωνία της Κρήτης παραμένει άφωνη από τα αντίστοιχα περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών που έχουν έρθει στο φως τις τελευταίες ημέρες, η νέα υπόθεση προκαλεί φρίκη και αποτροπιασμό. Είναι ακόμα ένα περιστατικό που μας λυπεί όλους στην κοινωνία των Χανίων και γενικότερα φυσικά. Είναι κάτι που δεν το περιμέναμε. Ο 38χρονος δράστης, ο οποίος αναμένεται να οδηγηθεί στις φυλακές Τρυπόλεως μετά τη χθεσινή απολογία του στις ανακριτικές αρχές των Χανίων, συνελήφθη μετά από συντονισμένες ενέργειες της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Χανίων την περασμένη Τρίτη. Άνθρωπος της οικογένειάς του ήταν εκείνος ο οποίος αντιλήφθηκε όσα συνέβαιναν και τα οποία του εκμυστηρεύτηκε και το μεγαλύτερο κορίτσι, δίνοντας τέλος στο μαρτύριο των παιδιών. Τα θύματα μεγάλωναν στο σπίτι της γιαγιάς τους μαζί με τα τρία αδέλφια τους, αγόρια μικρότερης ηλικίας. Η μητέρα και ο 38χρονος δράστης και πατέρας τους είχαν χάσει την επιμέλεια των 5 παιδιών τους με δικαστική απόφαση λόγω περιβάλλοντος παραμέλησης. Αρχικά τα 5 αδέλφια μεταφέρθηκαν σε προνοιακή δομή της πόλης των Χανίων και αργότερα την επιμέλεια ανέλαβε ως ανάδοχος η γιαγιά τους. Από την έρευνα προέκυψε πως ο δράστης έπαιρνε τα δύο κορίτσια στο σπίτι του σε περιόδους διακοπών που τα σχολεία ήταν κλειστά και στη συνέχεια τα επέστρεφε στη γιαγιά, η οποία δεν είχε αντιληφθεί το παραμικρό. Αδιευκρίνιστος παραμένει ο ρόλος της μητέρας, η οποία πάντως επίσης φέρεται να μην γνώριζε. Στο επιχειρησιακό πλαίσιο, στις υπηρεσίες μας και ιδιαίτερα στα αστυνομικά τμήματα υπάρχουν αστυνομικοί που διαχειρίζονται με ιδιαίτερο επαγγελματισμό, ικανή εκπαίδευση και ανθρώπινη ευαισθησία αυτά τα περιστατικά. Γνωρίζουμε πόσο δύσκολο είναι για ένα θύμα να αποφασίσει να μιλήσει για αυτά που βιώνει στο ασφαλές περιβάλλον του σπιτιού του. Εδώ είσαι, κοριτσάκι μου. Έλα να παίξουμε οι δυο μας το παιχνίδι μας. Έχεις φωνή. Είμαστε δίπλα σου. Κάλεσε το 100. Η 15χρονη κατάφερε να λύσει τη σιωπή της και να μιλήσει στους αστυνομικούς αλλά και στον ψυχολόγο της αστυνομικής διεύθυνσης Χανίων. Για την ίδια υπάρχουν στοιχεία που μιλούν ξεκάθαρα για βιασμό, ενώ για την 8χρονη αδελφή της που επίσης μίλησε, προς το παρόν καταγράφονται ασέλγεις πράξεις σε βάρος της. Δεν πρέπει κανείς να φοβάται και δεν πρέπει κανείς να διστάζει να καταγγείλει ότι είναι πέρα από την ανθρώπινη φύση, ότι είναι πέρα από την αξιοπρέπεια του ανθρώπου και οτιδήποτε ευλάπτει τη σωματική και ψυχική μας ακεραιότητα. Χαρακτηριστικό των συνθήκων κάτω από τις οποίες τα 5 αδέλφια μεγάλωναν μέχρι πριν από λίγα χρόνια μαζί με τους δύο γονείς τους σε συνοικία των Χανίων, είναι το γεγονός πως όταν παρενέβη εισαγγελέας και αστυνομία μετά τις καταγγελίες γειτόνων, τα παιδιά απομακρύνθηκαν αδιαμαρτύρητα από το περιβάλλον και τους ανθρώπους που υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν θα ήθελαν ποτέ να αποχωριστούν.